Μόλις ολοκληρώθηκε η παρουσίαση του Ολυμπιακού που κατεβαίνει σήμερα με Petway Law, Ντάνστον, Σπανούλη, Περπέρογλου, Παπαπέτρου, Σλούκα, Αγραβάνη, Μάτζαρη, Καβαδά, Κατσίβερη, Λοζέσκι. Και τώρα η παρουσίαση της Μπάγερ Μονάχου που έχει βρεθεί τα τελευταία χρόνια και πάλι στα μεγάλα σαλόνια. Ανεβαίνει σταδιακά, φέτος της δόθηκε η ευκαιρία να λάβει μέρος και στην Ευρωλίγκα και θέλει να δικαιώσει την παρουσία της με μια καλή πορεία στη διοργάνωση και μια πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες. Στρούτμαν, Χάμαν, Σάφαντζικ, Τόμσον, Στάιγκερ, Μπέντζιν, Ζίψερ, Διλέινι, Ιντβίχη, Σάβοβιτς, Τέιλορ και Μπράιαν. Η 12 που επιλέγει απόψε ένας μεγάλος προπονητής, ο Dr. Svetislav Pesic. Δόκτορ είναι το παρατσούκλι του για έναν προπονητή που έχει πάρει πολύ μεγάλους τίτλους, 18 συνολικά, έχει πάρει πολλά πρωταθλήματα, έχει οδηγήσει σε χρυσά μετάλλια την εθνική ομάδα της Γιουγκοσλαβίας αλλά και την εθνική ομάδα της Γερμανίας. Η πορεία του έχει συνδεθεί, ενώ βλέπετε και τον Ούλι Χένες, πιο δίπλα είναι και οι υπόλοιποι παράγοντες της Μπάγερ Μονάχου, του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ. Ουσιαστικά ενιαίος είναι ο σύλλογος στο ποδόσφαιρο. Η διοίκηση του ποδοσφαίρου δίνει τα χρήματα για να φτιαχτεί, για να παίξει σε αυτό το μεγάλο επίπεδο και η μπασκετική ομάδα της Μπάγερ. Η Μπάγερ που είναι πασίγνωστη σε όλη την Ιφίλιο για το ποδόσφαιρό της, θέλει να γίνει πολύ γνωστή και για τον μπάσκετ. Αν θα το καταφέρει, θα το ξέρουμε τα επόμενα χρόνια. Πάντως κάνει σημαντικά βήματα. Και ό,τι δεν κατάφερε να πετύχει με τον Μπάουερμαν, όταν του εμπιστεύτηκαν και πάλι τις τύχες της ομάδας, οι θύνοντες του συλλόγου, ό,τι δεν κατάφερε με τον Έλληνα Γιάννη Χριστόπουλο, θέλει να το καταφέρει με τον γητευτή των τίτλων, Svetislav Pesic. Εσείς βλέπετε και πάλι τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Ο Πέσης λοιπόν που έχει συνδεθεί με το γερμανικό μπάσκετ και σε επίπεδο συλλόγων αλλά και ως coach της Άλμπα και της Κολονίας και της Μπάγερ αλλά και με την εθνική ομάδα το 93 την οδηγήσε στην κορφή της Ευρώπης. Ο Svetislav Pesic που μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Ολυμπιακό, ο οποίος ξεκινάει με Μάτζαρη, Σπανούλη, Λοτζέσκι, Ντάνστον και Αγραβάνη, είπε στο επίσημο site της Ευρωλίγκας ότι ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα που έχει έρθει ποτέ να παίξει σε αυτό το ιστορικό γήπεδο. Το γήπεδο που έγινε ο τελικός των Ολυμπιακών Αγώνων του 1972 με το αιώνιο δευτερόλεπτο όταν οι Ρώσοι νίκησαν τους Αμερικανούς. Δεν είναι το γήπεδο που διεξήχθη η τελική φάση του Ευρωμπάσκετ του 1993. Εδώ βλέπετε τον πρωταθλητή Ευρώπης, προπονητή του Ολυμπιακού Γιώργου Μπατζόκα. Είναι το παλιό Ολυμπιακό στάδιο και μόνιμη έδρα της μπασκετικής Μπάγερν. Στάιγκερ, Διλέινι, Μπέντζικ, Σάβοβιτς και Μπράιαντ, η αρχική πεντάδα για την Μπάγερν. Ολυμπιακός λοιπόν λέγαμε ότι έρχεται με νέα πρόσωπα σε αυτή την αναμέτρηση. Οι τραυματισμοί του Μαυροϊδή και του Σίμονς, οι τιμωρίες του Μπέγκιτς και του Πρίντεζη υποχρεώνουν τον Γιώργο Μπατζόκα να επιλέξει νέα πρόσωπα και νέα πρόσωπα για το απόψινό παιχνίδι. Ο Παπαπέτρου, ο Σλούκας, ο Αγραβάνης, ο Μάτζαρης, ο Καβαδάς και ο Κατσίβελης έχουν έναν μέσο όρο ηλικίας 21 ετών και μαζί με τους πιο έμπειρους, τον Σπανούλη, τον Περπέρογλου, τον Λοτζέσκι, τον Λό αλλά βεβαίως και τον Πετγουέι με τον Ντάστον θα προσπαθήσουν απόψε να διατηρήσουν το αίτητο σερί του Ολυμπιακού που θέλει να πετύχει, να φτάσει στην 8η διαδοχική του νίκη στην Ευρωλίγκα της φετινής περιόδου. Μπελόσεβιτς, Ταουρίνο και Ζάτσου από Σερβία, Ιταλία και Ουκρανία αντίστοιχα οι τρεις
διαιτητές της απόψινής αναμέτρησης. Βλέπετε και τον Μάρκο Πέσιτς, γνωριμός μας από τη θητεία του στο ελληνικό πρωτάθλημα και τον Ηρακλή, όταν έπαιξε μαζί με Χατζηβρέτα Διαμαντίδη Παπαδόπουλο. Είναι ο γιος του Σβέτσλαβ Πέσιτς και γενικό διευθυντής της Μπάγερν Μονάχου. Εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στο Audi Dome λίγο πριν από το τζάμπολ μιας πολύ σπουδαίας καθοριστικής από βαθμολογικής πλευράς, θα μπορούσε να πει κάποιος, αναμέτρησης για την Bayern που θέλει νίκη για να κάνει αποφασιστικό βήμα πρόκρισης στους 16. Όχι όμως και για τον Ολυμπιακό που είναι αίτητος μέχρι στιγμής και έχει ήδη προκριθεί. Το παιχνίδι ξεκίνησε με πρώτη επίθεση για τους γηπεδούχους και το πρώτο καλάθι είναι γεγονός από τον Μπέντζιν. Ο Μάτζαρης κατεβάζει την μπάλα υπό την πίεση του Μάλκομ Ντιλέινι, το βαρύ πυροβολικό της Μπάγερν. Τώρα η πίεση ήρθε από τον Στάγκερ και πάνω στο Σπανούλι, κυκλοφορία της μπάλας από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Λοτζέσκι, το βελούδινο σφυρί των ενθολεύων για την άμεση εκτέλεση και για το 2-3. Προσπαθεί να εφηδιάσει και τα καταφέρνει όμως η Μπάγερν μετά το τρίποντο του Λοτζέσκι. Φτάνει στην άλλη πλευρά του γηπέδου εύκολα και σκοράρει για το 4-3. Νέο σου τριών πόντων για τον Ολυμπιακό. 4-6. Φάουλ τώρα από το Μάτζαρη, σταματάει το παιχνίδι. Από την κορφή της ρακέτας, άστοχο σουτ από τον Τζον Μπράιαν. Εδώ βλέπετε το Μπέντζινγκ και επαναφορά την τελική γραμμή για τον Ολυμπιακό. Σπανούλης ξεμαρκάρεται. Δίνει σκηνο Ντάρμστον. Σπανούλης δοκιμάζει για τρεις. Είναι εύστοχος. 4-9 για τον Ολυμπιακό που ξεκινάει με εντυπωσιακό ποσοστό στα τρίποντα λίγο πριν από τη συμπλήρωση 2 λεπτών στον αγώνα. Μπράιαν χαμηλά. Πάσα στον δεύτερο ψηλό και νέα προσπάθεια μετά το airball από τον Μπόρις Σάβοβιτς. Το 6-9, Μάτζαρης, πασάρι για τον Ντάνστον, αυτός κλείνεται από 2, θα κερδίσει φάουλ. Σιένα, Γελώνα Κόρα, τελικό αποτέλεσμα 60-59. Εδώ οι συνεργάτες του Γιώργου Μπαντζόκα και ο Μπράιαν Ντάστον τώρα που ετοιμάζεται για τη δεύτερη βολή. Είναι εύστοχος 6-10. Μπράιαν κλείνεται από 2 χαμηλά, δεν μπόρεσε να κλέψει την πάσα στην αδύνατη πλευρά ο Μάτζαρης και ήρθε το σου τριών πόντων, τον Ρόμπιν Μπέντζινγκ, τον βλέπετε εδώ, σε πρώτο πλάνο, εδώ, σε πρώτο πλάνο. Σπανούλης. Ντάνστον. Μάτζαρης και πάλι για το Σπανούλη, περνάει ανάμεσα από 2. Η πάσα στην αδύνατη πλευρά χωρίς αντίπατο, αντίπαλο Λοντζέσκι τώρα θα αστοχίσει. Ο ίδιος θα εκτελέσει, είναι άστοχος.
Ο ίδιος θα εκτελέσει, είναι άστοχος. Μακνόρι μπάουν από τον Μπράιαν για τους Γερμανούς. Νέα επίθεση για την Μπάγερν. Από τη γωνία ο Στάιγκερ σε δικό του άστοχο σου τριών πόντων. Μένει το 9-10 για τον Ολυμπιακό. Σπανούλης κατεβάζει την μπάλα. Περνάει ανάμεσα από δύο αντιπάλους. Φτάνει μέχρι το καλάθι. Θα κερδίσει φάουλ και το δικαίωμα για δύο βολές. Σπανούλης είναι εύστοχος στην πρώτη. Χθες βραβεύτηκε από το σύνδεσμο του Ολυμπιακού στο Μόνακο αυτός και ο Γιώργος Μπατζόκας πριν από την προπόνηση της ομάδας που έγινε πολύ αργά, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα εδώ στο Audi Dome. Μάλιστα μετά το τέλος της ο Γιώργος Μπατζόκας μιλώντας στους παίκτες του Ολυμπιακού τους είπε: έχουμε σημαντικές απουσίες αλλά είμαστε οι πρωταθλητές Ευρώπης και δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε δικαιολογίες. Πρέπει να παίξουμε για την νίκη αύριο, αν και σήμερα είδα τους είπε ότι η προπόνησή σας έγινε στο 40% από αυτό που μπορείτε. Δεν βγάλατε ενέργεια, δεν έμεινα ικανοποιημένος, αλλά πρέπει να έχετε καθαρό μυαλό και συγκέντρωση για 40 λεπτά αύριο για να νικήσουμε την Bayern. Δεν ερχόμαστε για βόλτα επειδή έχουμε προκληθεί. Πρέπει να παίξετε και για αυτούς που απουσιάζουν. Και μάλιστα ολοκληρώνοντας τη σύντομη ομιλία του προς τους παίκτες τους είπε ότι μας λείπουν τα δύο μεγαλύτερα κομιά μετά τους τραυματισμούς, ο Σίμον και μετά τις τιμωρίες ο Μπέκιτς. Μας λείπουν λοιπόν, τους είπε ο Γιώργος Μπαντζόκας, τα δύο μεγαλύτερα κομιά της ομάδας, αλλά και ο παίκτης με την μεγαλύτερη ταχύτητα και τη μεγαλύτερη έκρηξη, ο Πρίντεζης, και πρέπει εσείς οι υπόλοιποι να καλύψετε αυτά τα κενά με το ομαδικό παιχνίδι. Και μέχρι στιγμής ο Ολυμπιακός παίζει ομαδικά και προηγείται. Τζον Μπράιαν σε νέο άστοχο σου τριών πόντων, αλλά υπάρχει ανανέωση της επίθεσης από τον Λούκα Στάικερ για την Μπάγερν. Βιλέινι, 11-14 το σκορ. Βιλέινι, πάσα στον αέρα, θα κάνει το λάθος. Λοτζέσκι, μεγάλη πάσα στο Σπανούλι που τρέχει στον εφηδιασμό. Περνάει πολύ ωραία κάτω από το καλάθι και σκοράρει ο αρχηγός του Ολυμπιακού για το 11-16. Νάτος εδώ. Βιλέινι, πήρε σκρίν από το Σάβοβιτς, έδωσε στο Στάγκερ, νέο άστοχο τρίποντο, αλλά επιθετικό rebound για την Bayern με τον Μπράιαν και στη συνέχεια της φάσης το φάουλ. 5 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα πριν από την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Στο Audi Dome και ο πρόεδρος Sky Ολυμπιακός, ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος που ήρθε σήμερα για να παρακολουθήσει τον αγώνα. Ο Αγραβάνης που ξεκίνησε στο παιχνίδι δίνει τη θέση του στον Πετουέι. Αυτός πηγαίνει στο μαρκάρισμα του Σάβοβιτς. Σάβοβιτς, ωραία πάσα για τον Μπράιαν που θα καθώσει. Καταπληκτική εδώ η συνεργασία των δύο ψηλών της Μπάγκερ. 13-16, κοιτάξτε, ανάμεσα από δύο η σκαστή πάσα και το κάρφωμα, εύκολη υπόθεση συνέχεια τον Τζον Μπράιαν. Πετουέι. Λοτζέσκι δυσκολεύεται, κρατάει την κατοχή, πασάρει στο Μάτζαρι, 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ολυμπιακού. Βλέπει το ρολόι ο Σπανούλης. Περνάει και πάλι την άμυνα, σουτάρει με ταμπλό, είναι εύστοχος ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Νάτος εδώ, ο Kill Bill επιστρέφει στην άμυνα του, 13-18. Ωραία συνεργασία εδώ, του Μπράιαν με τον Τιλέινι, οι δύο Αμερικανοί. Αλλάζοντας ρόλους, γίνοντας εδώ έγινε πασέρ ο Μπράιαν και δίνοντας ωραία αυτή την ασίστο delay, παίρνει εύκολους πόντους και το maximum η Μπάγερ. 15-18 και μία συμπληρωματική βολή μετά το time out, όταν θα γυρίσουμε. Μετά τις διαφημίσεις σε πρώτο πλάνο, ο Σβέτισλαβ Πέσιτς, επιστρέφουμε. Στο Μόναχο, φίλες και φίλοι, η δημόσια τηλεόραση 4-21 πριν από το τέλος του περίοδου, 15 πριν από το τέλος του περίοδου, 15-18. Δεν είναι μόνο η διοίκηση της Bayern. Το γήπεδο είναι και ο Μπόστιαν Σβάινστάιγκερ. Ανακοινώθηκε από τον εκπονητή του γηπέδου μέσα σε αποθέωση η παρουσία
του ποδοσφαιριστή της Bayern, ενώ βλέπετε κάποια ωραία στιγμιότυπα από τα πρώτα περίπου 6 λεπτά της αναμέτρησης. Ο Σπανούλης είναι και απόψε ο παίκτης που οδηγεί εκ του ασφαλού στον Ολυμπιακό στην επίθεση. Αυτός και ο Λοτζέσκι πετυχαίνουν τους περισσότερους πόντους. Σας είπαμε νωρίτερα για την νίκη της Σιένα της Γελώνα Γκόρα με 60-59. Στο 35 Γαλατά Σαράι Μάλαγα 68-59. Μακάμπι Κουμπάν 39-40 στο ημίχρονο. Στρασβούργο Ζαλγκίρις Κάουνας 2-14 στο 5ο λεπτό, ενώ καρφώνει τώρα ο Ντάνστον. Αρμάνι Ρεάλ 11-11 στο 5 λεπτό και Παρτίζαν Μπουντιβέλνη 8-6 στο 4ο λεπτό. 15-20 αμυντικό φάουλ από τον Πέτγουέι πάνω στον Τιλέινι. Ο Τιλέινι που ετοιμάζεται για τις ελεύθερες βολές. Να και ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Μέσα η πρώτη, μειώνει στους 4 η Bayern. Μέσα και η δεύτερη. Η Bayern με 79,3 πόντους μεσόωρο στα παιχνίδια της στην Ευρωλίγκα, 76,9 για τον Ολυμπιακό. Παίρνει περισσότερα rebound από τους πρωταθλητές Ευρώπης, ενώ ο Έσιλο τώρα, νέο πρόσωπο στην πεντάδα του Ολυμπιακού, παίρνει goal foul εδώ από τον Τιλέινι. Βλέπετε πόσο ωραία τον πέρασε, σκοράρει, κερδίζει και το foul. Ο Ολυμπιακός ξανά στο συν 5 και ο Λος στη συμπληρωματική βολή. Λέγαμε ότι η Bayern παίρνει περισσότερα rebound, 40,1 έναντι 33,1 του Ολυμπιακού. Στις ασίστ είναι πιο κάτω, 14,7, 18,6 έχει ο Ολυμπιακός. Περίπου ίδια τα κλεψίματα, 5,6 για την Bayern, 5,3 για τον Ολυμπιακό. Πολλά περισσότερα τα μπλοκ για τους Πειραιώτες, 2 για την Bayern, 5 για τον Ολυμπιακό. Ένα λάθος παραπάνω κάνει σε κάθε παιχνίδι η Bayern, 13,9, 12,9 για τον Ολυμπιακό, που είναι καλύτερος στα ποσοστά στα δίποντα και στα τρίποντα, όχι όμως και στις ελεύθερες βολές από την Bayern. Σάφαρτζικ που έχει περάσει το παιχνίδι. Στη λήξη του χρόνου θα πετάξει την μπάλα για να προλάβει το ρολόι. Ταπλό, σίδερο και μακρινό rebound τελικά για την κηπεδούχο ομάδα. Εδώ η αντίδραση του Γιώργου Μπαρτζόκα για την απώλεια του rebound. Μπράιαντ από μακριά είναι άστοχος. Εύκολο rebound τώρα για τον Λοτζέσκι. Λο ζητάει σκρίνα τον Ντάνστον. Λο θα κερδίσει το φάουλ. Σταματάει το παιχνίδι 2-46 πριν από το τέλος πρώτης περιόδου. Ελέγχει τα πράγματα, ελέγχει την κατάσταση ο Ολυμπιακός. 17-23, νέα αλλαγή για τους γηπεδούχους. Ο Πέσιτ δεν είναι ικανοποιημένος από αυτά που βλέπει από τους παίκτες του και κυρίως από τις επιλογές του στην επίθεση. Γιον Τόμψον που δεν είχε αγωνιστεί στον πρώτο αγώνα μπαίνει στο παιχνίδι. Σπανούλης, πάσα στην αδύνατη πλευρά. Πέτουέι από την εσωτερική κλείνεται, θα πασάρει στον Ντάνστον που θα καρφώσει για δεύτερη φορά απόψε. 17-25. Σάβοβιτς για τον Τέιλορ. Ξανά Σάβοβιτς, εδώ θα νικήσει τον Ντάνστον. 19-25. Σπανούλης για τον Πέτγουέι, σημαδεύει σωστά όπως σημαδεύει τις περισσότερες φορές από την περίμετρο. Βλέπετε σε επανάληψη από τα 6.75 την προσπάθεια του Μπρετ Πέτγουέι για το 19-28 του Ολυμπιακού. Αντιαθλητικό φάουλ τώρα, ενώ έχω την εντύπωση ότι έκανε βήματα ο ψηλός της Bayern μόλις πήρε την πάσα. Για να δούμε εδώ.
Υπάρχει μια υποψία για βήματα, δεν είμαι 100% σίγουρος. Για γυμνού οφθαλμού. Για γυμνού οφθαλμού φάνηκε ότι έκανε βήματα. Δεν είμαι σίγουρος. Πάντως δόθηκε αντιαθλητικό φάουλ μετά σε βάρος του Ολυμπιακού. Μία στις δύο βολές για το 20-28, ενώ μένουν 107 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος. Και σας είπαμε για τον Σβάινστάγκερ που είναι στον αγώνα. Είναι σχεδόν η μισή ποδοσφαιρική Μπάγερν στο γήπεδο σήμερα. Επαναφορά του Ολυμπιακού από την τελική γραμμή. Ο Λό θα πάρει την μπάλα από τα χέρια του Πέτουέι και θα περάσει τώρα το κέντρο υπό την πίεση του Στέφεν Χάμαν. Πέτουέι με τον Σάβοβιτς μπροστά του. Ο Σπανούλης με τον Σάφαρτζη κολλημένο πάνω του βρίσκει χώρο και χρόνο για να εκτελέσει. Είναι άστοχος στο σούπιον πόντων. Rebound από τον Μπράις Τέιλορ. Κατεβάζει την μπάλα, θέλει να ευθυντιάσει. Κόβεται από τον Πέτουέι. Κρατάει την κατοχή. Χωρίς άμυνα σου τριών πόντων, άστοχο. Από τον Χάμαν ευθυδιασμό στην άλλη πλευρά για τον Ολυμπιακό. Δεν μπορεί να τελειώσει σωστά τη φάση ο Αγραβάνης. Σαφαρτζίκ. Σαφαρτζίκ από την κορφή της ρακέτας δίνει ύψος στην μπάλα με ωραία καμπύλη, σκοράρει. Ο Χάικο Σαφαρτζίκ για το 22-28 μειώνει στους 6 η Μπάγερν. Από μία επίθεση, εάν δεν υπάρξει διακοπή στο μάτς πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου, από μία επίθεση για κάθε ομάδα. Σπανούλης με το Σάφαρτζικ μπροστά του. Έδωσε ένα σπίνο ο Αγραβάνης. Λάθος πάσα του Σπανούλη. Η κατοχή όμως μένει για τον Ολυμπιακό. Ο Σάφαρτζικ ήταν αυτός που την ακούμπησε τελευταίος πριν αυτή περάσει από την πλάγια γραμμή έξω. Πέσιτς παλέει εκεί στους παίκτες του πάγκου. Καλύτερη άμυνα ζητάει. Υψώνει ο Σπανούλης για το alley-oop. Δεν μπορεί όμως να σκοράρει ο Πέτουέι. Ζήτησε φάουλ, τίποτα είπαν οι διαιτητές. Έμεινε το 22-28. Όλος ο χρόνος τώρα για την Μπάγερν. Ο Αγραβάνης μετά τις αλλαγές έχει μείνει πάνω στον Χάμαν. Τώρα αλλάζουν και πάλι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Λάθος εκτέλεση από τον Στέφεν Χάμαν στο τέλος του χρόνου. Η πρώτη περίοδος ολοκληρώνεται στο Audi Dome. Bayern 22, Ολυμπιακός 28. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε περίπου 2 λεπτά. Ο Σπανούλης με 9 πόντους, 2-2 δίποντα, 1-2 τρίποντα, 2-2 βολές και 3 ασίς. Είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης μέχρι στιγμής. Ο Πέτουέι και ο Ντάρθον έχουν από 5 για τον Ολυμπιακό. 5 και ο Λοτζέσκι. 3 ο Έσιλο. Ο Σάβοβιτς έχει 6 πόντους για την Μπάγερν. 5 έχει ο Μπέρζιγκ. Λο. Σε λάθος πάσα. Το κλέψιμο, αλλά το πολύ άσχημο τελείωμα από τον Τσέβον Τρούτμαν στον ευθυδιασμό. Πιέστηκε και δεν μπόρεσε να τελειώσει καλά τη φάση. Λο, Περπέρογλου που έχει περάσει τον αγώνα. Αγραβάνης σε άστοχο σου τριών πόντων. Μακρινό rebound για τον Ολυμπιακό με τον Σλούκα. Έχει αλλάξει την πεντάδα του ο Γιώργος Μπατζόκας. Λο θέλει να περάσει όλη την άμυνα. Δεν σκοράρει, έχει κερδίσει φάουλ, θα εκτελέσει δύο βολές. Περπέρογλου, Λούκας, Αγραβάνης, Λο και Πέτουέι. Η πεντάδα τώρα για τον Ολυμπιακό. Ο Τρούτμαν, ο Σάφαρτζικ, ο Χάμαν, ο Τέιλορ και ο Τόμσον. Η πεντάδα του Σβέτισλαβ Πέσιτς για την Μπάγερν Μονάχου.
22-30. Σαφαρτζίκ. Χάμαν. Υψώνει ωραία. Για το καλάθι του Τρούμαν. 24-30 στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού. Κοιτάξτε πάλι το λάθος. Την αμυντική κάλυψη από τον Δημήτρη Αγραβάνη. Σλούκας. Ο Τόμσον είχε μείνει πάνω του. Βγαίνει από μπροστά. Παίζει καλή άμυνα. Αλλά βγάζει την μπάλα ο Τέιλορ έξω από την πλάγια γραμμή και πάλι για τον Ολυμπιακό. 10 δευτερόλεπτα δείχνει το σύστημα ο προπονητής των Ερυθρολεύκων. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 6. Και ο Καβάδας, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα των πρωταθλητών Ευρώπης στο παρκέ. Λο από το πλάι για τρεις είναι άστοχος, παλεύει για το επιθετικό ριμπάνο Περπέρουλου. Η κατοχή είναι για την Μπάγκερ. Εδώ ο Στράτος Περπέρουλου. Χάμαν με το Σλούκα. Τόμψον αφήνει για το Σάφαρτζικ. Χάμαν. Πάλι μπάλα στο χαμηλό post. Ωραία συνεργασία των δύο ψηλών και φάουλ από τον Καβαδά. Πάνω στον Ντίον Τόμψον. Θα ξαναδούμε τη φάση. Τράβηξε δύο παίκτες πάνω του ο Τούμαν. Πάσαρε στον Τόμψον που κέρδισε το φάουλ και θα εκτελέσει δύο βολές. Ο Μάλκομ Ντιλέινι στο μεταξύ επιστρέφει στο μάτς. Στη θέση του Στέφεν Χάμαν. Έξοχος και στις δύο βολές ο Ντιον Τόμψον. Η Μπάγκερν πλησιάζει στους 4, 26-30. Σλούκας λάθος πάσα. Βγαίνει και πάλι από μπροστά και κλέβει την μπάλα ο Τέιλος. Σάφαρτζικ σε σου τριών πόντων. Η Μπάγκερ μέσα σε πανδεμόνιο πλησιάζει στον πόντο. 29-30. Καβαδάς. Αφήνει για τον Λο. Αυτός για τον Σλούκα. Ξανά Λο. Περπέρογλου. Με τον Τέιλορ. Η πάσα στην αδύνατη πλευρά. Οπλίζει και εκτελεί ο Σλούκας. Δεν μπορεί να απαντήσει. Το rebound από τον Τόμψον. Σάφαρτζικ τρίποντο πριν στηθεί η άμυνα του Ολυμπιακού, είναι ζεστός. 2-2, 32-30 και καλή αμέσως time out. Ο Γιώργος Μπατζόκας τρέχει ένα μικρό σερί. Η Μπάγκερν και προσπερνάει. 32-30, διακοπή για διαφημίσεις και σε περίπου ένα λεπτό επιστρέφουμε. Okay. 22-28 είχε λήξει η πρώτη περίοδος και στα πρώτα 2,5 λεπτά της δεύτερης περίοδου η Μπάγκερν τρέχει με ένα επιμέρους σκορ 10-2 και πλέον προηγείται του Ολυμπιακού 32-30. Ο Σάφαρτζικ έχει φτάσει τους 8 πόντους με 1-2 δίποντα και τα 2 τελευταία τρίποντα που είδατε. Ένα zone press από τους γηπεδούχους. Σκαλοπάτι γίνεται ο Πέτκουεϊ μετά την πάσα του Λό για να το σπάσει ο Ολυμπιακός. Εδώ παραλίγο να κλέψουν την μπάλα οι παίκτες της Μπάγκερ με τον Ντιλέινι. Κρατάει την κατοχή ο Ολυμπιακός. Λό για τον Περπέρογλου. Το σκρίνει από τον Καβαδά. Η πάσα στην αδύνατη πλευρά, η προσφύση του Σλούκα. Δύο βήματα προς τα μέσα. Το σουτ για δύο είναι άστοχο, αλλά πολύ ψηλά. Ψηλότερα από όλους ένα μέτρο ο Πετγουέι με το follow σκοράρι για την ισοπαλία στο μάτς. Σε πρώτο πλάνο και πάλι ο Μάρκο Πέσιτς. 32-32. Τέιλορ από την κορφή της ρακέτας αλλοιώνεται η προσπάθειά του τον Περπέρογλου. Ο ίδιος όμως παίρνει τον ριμπάλντ. Το σταματάει ο Πετγουέι. Φοβερή φάση. Τρομερά αντανακλαστικά, φοβερό άλμα από τον Πετγουέι και
Το στόπεδο στην άμυνα του Ολυμπιακού. Λούκας εύστοχος τώρα για τρεις. Πανηγυρίζει ο Λούκι Λουκ των Ερυθρολεύκων. Πήρε ωραίο σκριν. Βρήκε χώρο και χρόνο για να εκτελέσει αμέσως πριν προλάβει να καταλάβει τι έγινε. Η άμυνα είχε δεχτεί το τρίποδο κενό. Ξαναβλέπετε το πόσο ο Πέτγουεϊ έκλεισε εδώ το διακόπτη. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 3-32-35. Σειρά του Πέσης να καλέσει time out. Πάμε και πάλι σε διαφημίσεις. 1-2-3. Τελικό σκορ στο Αμπντή Πεξή, Γαλατά, Μάλαγα, 78-70. Στην Όκη Αρίνα ή αν προτιμάτε στο Γιάντε Λιάου, Μακάμπι, Κουμπάν, 48-43 στο 25ο λεπτό. Αυτή η αναμέτρηση. Επαναλαμβάνουμε, η Σιένα νίκησε της Γελώνα Γκόρα 60-59 νωρίτερα. Στο 13ο λεπτό Αρμάνι, Ρεάλ, 21-31. Στρασβούρ, Τζαλγκίρις, το ίδιο χρονικό σημείο, 24-27. Και επίσης Παρτίζαν, Μπουτιδέλνικ, 26-21 στο 14ο λεπτό. Νέο σουτ τριών πόντων από το Σάφατζικ. Και νέα ισοπαλία στο ΜΑΤ, 3-3 έχει, 35-35. Φάουλ μακριά από την μπάλα, από τον Τιλέινι. Νωρίτερα υπό την πίεση του Λο, το τρίποντο του Σάφαρτζικ, τον βλέπετε εδώ, Χάικο Σάφαρτζικ. 11 πόντους, με 3-3 τρίποντα, 1-2 δίποντα. Σοφαρίζει και πάλι το μάτς, επαναφορά του Ολυμπιακού για επίθεση 15 δευτερολέπτων. Πέτγουεϊ για τον Καβαδά, χέρι-χέρι αυτός αφήνει για τον Σλούκα. Μένει με τον Τόμψον ο Σλούκας, περνάει ωραία για τον Καβαδά, αυτός θα γυρίσει και θα σκοράρει. Εδώ οι οπαδοί του Ολυμπιακού, ενώ είδατε και το πρώτο καλάθι του Βασίλη Καβαδά στην Ευρωλίγκα, στην παθενική του συμμετοχή. Τη λέει, είναι με ταμπλό απαντάει, τυχερό καλάθι. Δεν νομίζω ότι ήθελε να σκοράρει με ταμπλό. Ο Μάλκομ Ντιλέινι, τους 6 πόντους, 37 όλα. Πάει και για το κλέψιμο πάνω στο Μάτζαρι. Πολλές φορές παίζει πιεστική άμυνα. Πιέζει πολύ καλά την μπάλα και προσπαθεί για κλεψίματα. Εδώ έδιωξε την μπάλα έξω από την πλάγια γραμμή στο ύψος του κέντρου. Μπράιαντ επιστρέφει στην πεντάδα της Μπάγκερ. Η επαναφορά είναι του Ολυμπιακού με τον Περφέρογλου. Η θέση του Τόμψον μπήκε ο Μπράιαντ. Μάτζαρης με τον Σλούκα. Δίνει σκρίνο Καβαδάς. Σλούκας, ωραία για τον Μπετουέι. Ξανά Σλούκας. Σκαστή πάσα για τον Καβαδά. Θα νικήσει και πάλι εδώ τον προσωπικό του αντίπαλο. Καβαδάς για το 37-39. Ο τραυματισμός του Σίμονς. Η πολύμινη απουσία του Μαυροϊδή υποχρέωσαν τον Ολυμπιακό να κάνει μία ακόμα μεταγραφή. Και ο Καβαδάς απόψε βοηθάει, δίνει λύσεις. Ο Μπράιαν θα ισοφαρίσει μετά την ασίστ του Τιλέινι. 39 όλα. Μάτζαρης, Περπέρογλου, φάουλ από τον Μπέντζινγκ, 5 λεπτά πριν από το ημίχρονο. Λάθος επαναφορά από τον Περπέρογλου, καθώς έκανε διστακτική κίνηση ο Σλούκας και παραδέχτηκε στη συνέχεια σηκώνοντας το χέρι του προς τον πάγκο και τους συμπαίκτες του το λάθος του. Σε αυτά τα γνωστά μέσα έξω των παιχτών όταν θέλουν να ξεμαρκαριστούν, ο Σλούκας δεν αποφάσισε σε ποια κατεύθυνση θα κινηθεί και ξεγελάστηκε ο Περπέρου για να κάνει λάθος την επαναφορά. Φάουλ τώρα από το Μάτζαρι. Εδώ είναι η φάση πάνω στον Τιλέινι. Τρίτο φάουλ για το Μάτζαρι που αφήνει τη θέση του στο Βασίλη Σπανούλη. Από τη γραμμή των φάουλ ο Τιλέινι ξαναβάζει μπροστά την Μπάγερν. 40-39. Έξω η δεύτερη. Και ο Σλούκας τώρα που τρέχει πολύ γρήγορα το γήπεδο δίνει στο Σπανούλη. Αυτός για τον Καβαδά. Καβαδάς από το ίδιο σημείο που σκόραρε νωρίτερα. Τώρα δεν τα καταφέρει. Η μάχη όμως για το επιθετικό rebound. Βγάζει νικητή τον ίδιο και ο τιμένο νικά.
Βασίλης Καβαδάς για goal foul εδώ για το νέο προβάδισμα του Ολυμπιακού και για τη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση που χρειάζεται ο πρωτάρης στην Ευρωλίγκα. Βασίλης Καβαδάς από την Νίκαια στον Πανιόνιο, από τον Πανιόνιο στον Ολυμπιακό με καθυστέρηση θα λέγαμε ενός χρόνου και τριών μηνών. Τον ήθελε από πέρυσι ο Ολυμπιακός. Το θεωρητικό ενδιαφέρον δεν έγινε τελικά και μια πραγματική μεταγραφή έμεινε στη θεωρία το ενδιαφέρον πέρυσι, αλλά η μεταγραφή του Καβαδά στον Ολυμπιακό ολοκληρώθηκε φέτος. Στο πλαίσιο του δικαιώματος που έχουν οι ομάδες της Α1 για μεταγραφή έγινε απέκτη πριν από τις 10 Ιανουαρίου. Ο Τρούτμαν ξαναβάζει την Μπάγκερν μπροστά, 42-41. Είπαμε ότι θα είναι πολύ δύσκολο το μάτς, όχι απλώς επειδή ο Ολυμπιακός ήρθε με σημαντικά προβλήματα σε αυτή την αναμέτρηση, αλλά κυρίως επειδή η Μπάγκερν είναι πολύ καλή ομάδα, το έδειξε και στο πρώτο παιχνίδι. Εδώ πρέπει να μετρήσει το καλάθι, γιατί κάποιος, δεν πρόλαβα να δω, ένας παίκτης της Μπάγκερν τράβηξε το διχτάκι ενώ η μπάλα να πηδούσε για να πέσει στο καλάθι μετά το σφύριγμα του διαιτητή για το φάουλ που κέρδισε ο Περπέρογλου και θα εκτελέσει τώρα και τη συμπληρωματική βολή. Ο Ολυμπιακός έχει ξανά λοιπόν το προβάδισμα, 42-43 και μία βολή. Ο Στάιγκερ και πάλι στον αγώνα. Ήταν το πρώτο καλάθι του Περπέρογλου και τώρα ο τρίτος πόντος από τη συμπληρωματική βολή. 42-44, ακόμα 4 λεπτά, 3:50 για την ακρίβεια για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο στο Audi Dome. Bryant με τον Dunston χαμηλά, παίζει ένας εναντίον ενός. Bryant μια κίνηση με ένα βηματάκι προς τα πίσω. Άστοχο όμως το shoot, με ταμπλό προσπάθησε να σκοράρει. Σπανούλης τώρα συνεργάζεται με τον Dunston. Θα πασάρει στο πλάι, Petway αμέσως για 3. Είναι άστοχος, εύκολο rebound του Delaney. Κατεβάζει και την μπάλα εναντίον όλων. Δεν έκανε βήματα όμως, έχασε την μπάλα. Έκλεψαν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Περπέρογλου σε δεύτερο χρόνο, εφηδιασμός με την assist στο Betway. Καλό διάβασμα της άμυνας από τον Περπέρογλου. Δεν δοκίμασε σου τριών πόντων παρότι είχε το χρόνο. Κοιτάξτε, διείσδυσε από την baseline. Δημιούργησε, εκτέλεσε ο Betway. Και ο Ολυμπιακός ξανά στο συν 4. Ο Ολυμπιακός που στέκεται καλά παρά τα σημαντικά προβλήματα. Νέο κλέψιμο από το Σπανούλη τώρα και ολοκληρώνει την καλή άμυνα ο Περπέρογλου. Σπανούλης, νέες προϋποθέσεις για να ευνηδιάσει ο Ολυμπιακός και θα τα καταφέρει με καλάθι και φάουλ. Μετά την ασίστ του Σπανούλη σκοράρει ο Ντάνστον, κερδίζει και το φάουλ για τη συμπληρωματική βολή. ...42-48 συμπληρωματική βολή για τον Ολυμπιακό με τον Ντάνστον μετά το time out. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Και πάλι Μπάγκερν 42, Ολυμπιακό 48 και μια συμπληρωματική βολή για τον Ντάνστον. 2-4 συμπληρωματική βολή για τον Ντάνστον. 2-47 για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Delaney τα λέει με τους διαιτητές. Ο Μίλαν Τόμιτς κάτι συζητάει με τον Στράτο Περπέρογλου. Brian Dunston με 7 πόντους μέχρι τώρα. Δεν θα ευστοχίσει στη βολή. Μένει το 42-48. Αποκεκτημένη ταχύτητα του έβαλε τον πόντο η στατιστική υπηρεσία. Διορθώνεται τώρα. 42-48. Taylor. Σάβοβιτς χαμηλά. Πάσα έξω. Taylor σε σου τριών πόντων. Δεν είναι καλό. Rebound του Dunston. Σπανούλης από το πλάι. Κατεβάζει την μπάλα. Εδώ ο αρχηγός του Ολυμπιακού με τον Delaney μπροστά του. Παίρνει σκηνά τον Ντάνστον. Σπανούλης, νέο pick and roll. Βγαίνει ο ψηλός της Μπάγκερν για να το σταματήσει. Η πάσα του Σπανούλη για τον Ντάνστον δεν ήταν καλή. Petway για τον Σλούκα. 5 δευτερόλεπτα για την επίθεση των ελευθερών. Σλούκας για 3. Είδε ότι τελείωνε ο χρόνος. Μια σταυρωτή τρίπλα. Εκτέλεσε αμέσως. Κοιτάξτε εδώ. Βλέπει μπροστά στο Στάιγκερ, τελειώνει ο χρόνος, εκτελεί για 3 για το 42-51. Οικοδομή μια σημαντική διαφορά. Ο Ολυμπιακός που εδώ δέχεται καλάθι από την πολύ όμορφη προσπάθεια του Bryce Taylor. Ο Ολυμπιακός νωρίτερα έκανε ένα 10-0, εδώ χάνει την μπάλα τώρα.
Ο Τέιλορ δεν σκοράρει, αλλά παίρνει φάουλ από τον Πέτουεϊ. Θα έχει δύο βολές η Μπάγερν. Νωρίτερα ο Ολυμπιακός έτρεξε με σερί. 10-0. Έχανε 42-41. Προηγήθηκε 42-51. Η Μπάγερν προσπαθεί να αντιδράσει σε αυτό το σημείο και ενώ μένουν 99 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. Ντάνστον στον πάγκο, Αγραβάνης και Καβαδάς στην πεντάδα του Ολυμπιακού, γιατί φεύγει και ο Πέτουεϊ. Σβέτισλαβ Πέσιτς σε πρώτο πλάνο. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι η Μπάγερν δεν παίζει καλά απόψε, αλλά δεν παίζει τόσο καλά για να επιβάλλει την κυριαρχία της, για να επιβάλλει το παιχνίδι της, να επιβάλλει το ρυθμό της και να νικήσει τον πρωταθλητή Ευρώπης. Δεν είναι εύκολο να νικήσει τον Ολυμπιακό, ακόμα και όταν ο Ολυμπιακός αγωνίζεται με πολλές απουσίες, ακόμα και όταν έχει πολλά προβλήματα. Πάλι μια παγίδα τώρα προς τον Σλούκα που δεν έπιασε. Ο Σπανούλης έχει την μπάλα και παίρνει σκρίνα από τον Καβαδά, ή για την ακρίβεια θα έπαιρνε. Κινήθηκε πιο γρήγορα γιατί καθυστέρησε να βγει και να σκρινάρει ο Καβαδάς. Ο Σπανούλης από την baseline για τον Περπέρογλου που δοκιμάζει σου τριών πόντων. Είναι εύστοχος και πάλι ο Ολυμπιακός. Έχει μεγάλο ποσοστό στα τρίποτα. Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς γιατί δεν λειτουργούν τα monitor της στατιστικής. Ούτε ανανεώνει γρήγορα το site της Ευρωλίγκας τα στατιστικά. Θα τα δω σε λίγο και θα σας πω τι ακριβώς έχει ο Ολυμπιακός. Τρίποτο τώρα από τον Τιλέινι. Απαντάει στο τρίποτο του Περπέρογλου. 48-54. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Σπανούλης. Φάουλ. Ο Σπανούλης στη γραμμή, 48-54, μένουν 48 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο, μέσα η πρώτη. 48-55. Και 48-56 τώρα. Ο Σπανούλης έφτασε τους 11 πόντους. Ο Σπανούλης που έχει πολύ καλά ποσοστά και μια στατιστική που μπορεί, αν συνεχίσει έτσι, να είναι τέλεια μέχρι το τέλος ή σχεδόν τέλεια. Έχει ήδη 6 assist. Ωραία κίνηση από την baseline. Δεν μπόρεσε να σκοράρει ο Τέιλορ, το έκανε όμως ο Σάβοβιτς στη συνέχεια με το follow. Εδώ το άστοχο lay-up υπό την πίεση του Καβαδά και ο Σάβοβιτς με το follow σκοράρει για το 50-56. Τελευταία δευτερόλεπτα θα μείνει χρόνος και για την Μπάγερν που εδώ κλέβει την μπάλα, αλλά η κατοχή μένει για τον Ολυμπιακό. Δοκίμασαν πολλά double team απόψε. Σε αρκετές περιπτώσεις έβγαλαν την μπάλα έξω από την πλάγια γραμμή. Σε 2-3 όμως έκλεψαν κιόλας και είχαν εύκολους πόντους στον εφηδιασμό. Υπάρχει νέο time out. Εμείς θα κάνουμε γρήγορα μία μικρή διακοπή για να προλάβουμε το φινάλε του πρώτου μισού. Ολυμπιακός είναι στο σύνεξ. Δεκαεξήμιση δευτερόλεπτα ακόμη. 50-56. Ο Ολυμπιακός έχει επαναφορά 9 δευτερολέπτων. Σλούκας, Φανούλης, Πετπέρογλου, Αγραβάνης και Πέτουεϊ. Στον Πέτουεϊ πηγαίνει η μπάλα καθώς κλείστησε ο Σπανούλης και δεν βγήκε σωστά από τα σκρίνια να πάρει την επαναφορά. Τώρα έχει την μπάλα. 4-3-2 η εκτέλεση του Σπανούλη από τα 8 μέτρα. Είναι ένα από τα τρίποντα που έβαλε και στη Μάλαγα από, από αυτή την απόσταση. Γυρνώντας μάλιστα και με πίσω βήματα έπεσε και στο παρκέ για λίγο. 50-59 με το Σπανούλη να κάνει μεγάλο μάτς απόψε. Είναι στους 14 πόντους. Έχει 2-2 δίποντα, 2-3 τρίποντα, 4-4 βολές και 6 ασίστ. Τέλος πρώτου ημιχρόνου, Ολυμπιακός το σύν 9 σε ένα μάτς με πολύ μεγάλο σκορ, με αρκετό θέαμα, κυρίως στις άμυνες, με τα μπλοκ από την πλευρά του Ολυμπιακού, με κάποια καρφώματα και από τις δύο πλευρές, και από την Μπάγερν με τον Μπράιαν και τον Τόμσον, αλλά και από τον Ολυμπιακό με τον Ντάνστον.
Με τον Ολυμπιακό βεβαίως να έχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στα τρίποντα, 8 στα 14, 57%, 13 στα 17 δίποντα, 76% και 9-12 βολές. Ο Ολυμπιακός του χάνει τα rebound, 17-13, ίδια λάθη για τις δύο ομάδες. Ο Ολυμπιακός όμως που έχει και 4 μπλοκ, αλλά και πολύ περισσότερες assist από την Μπάγκερ, με το Σπανούλι επαναλαμβάνω έχει ήδη 6, 14 πόντους. Να και οι φίλοι του Ολυμπιακού στο Audi Dome, στο ένα από τα πέταλα που έχουν καθίσει, κόκκινα και αυτοί, κόκκινα και οι φίλοι της Μπάγκερ. Δύσκολο να τους ξεχωρίζεις, πολλοί Άγιο Βασίλειδες γιατί Χριστούγεννα έρχονται. 50-59 βλέπετε τα σκουφάκια των φίλων της Μπάγκερ. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα στο Audi Dome. Κατάμεστο για αυτή την αναμέτρηση της Μπάγκερ με τους πρωταθλητές Ευρώπης. Η Μπάγκερ παίζει καλά, αλλά δεν παίζει όσο καλά παίζει ο Ολυμπιακός, που προηγείται με 9. Αυτά για το πρώτο μισό. Σε περίπου 8 λεπτά και πάλι μαζί για το δεύτερο ημίχρονο. Πάλι μαζί φίλες και φίλοι στην απευθείας μετάδοση της δημόσιας τηλεόρασης από το Audi Dome του Μονάχου. Η σιδηρά κυρία Μπάγκερ απέναντι στο βασιλιά της Ευρώπης Ολυμπιακό. 50-59 το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Έναρξη στο δεύτερο μισό. Ξεκίνημα τρίτης περίοδου με τον Ολυμπιακό στην επίθεση και το Λοντζέσκι από το πλάι να πασάρει για το Λο. Σπανούλης. Πάσα για το Λο. Αυτός θα υποπέσει σε επιθετικό φάουλ. Προλαβαίνει και στείνεται ο Τιλέινι. Και οδηγεί τον Νέι Λο στην παράβαση. Ρυθμικά χειροκροτήματα από περίπου 7.000 φίλους των γηπεδούχων, ενώ ο Τζον Μπράιαντ από κοντά σκοράρει για το 52-59. Όρθιοι όλοι ήταν νωρίτερα, τώρα σιγά σιγά θα καθίσουν. Το έκαναν και στο πρώτο ημίχρονο, όταν πετυχαίνει το πρώτο καλάθι η ομάδα τους κάθονται. Νωρίτερα δεν καθόταν ούτε ένα στη θέση του. Τώρα αν μας έδινε ο σκηνοθέτης ένα πλάνο θα τους βλέπατε όλους ήρεμους και καθιστούς. Μετά το 52-59. Σπανούλης περνάει την άμυνα. Δεν σκοράρει ο ίδιος αλλά έρχεται για το follow ο Ντάνστον. Το ίδιο είναι. Εδώ ο Σπανούλης. Ο Ντάνστον πέτυχε το καλάθι με το follow. 52-61 είναι το σκορ. Θα γραφτεί και στην κάρτα της στατιστικής τώρα. Τέιλορ πάει χαμηλά. Δεν μπορεί να σκοράρει, αλλά υπάρχει επιθετικό rebound για την Μπάγκερ. Ο Μπράιαν το αξιοποιεί. 54-61. Ξανά. Καλή άμυνα του Λοντζέσκι. Δεν μπορεί να σκοράρει ο Τέιλορ. Νίκησε όμως Ντάνστον και Πέτγουεϊ ο Μπράιαν παίρνοντας το επιθετικό rebound και σκοράροντας για να πλησιάσει στους 7 η Μπάγκερ. Ο Λό από την κορφή της ρακέτας ήταν άστοχος. Η Λέινι κρατάει πολύ την μπάλα στα χέρια του και δοκιμάζει σου το ίδιος. Αυτό είναι ένα πρόβλημα για την ομάδα του Πέσιτς. Ωραία πάσα ευνηδιασμού του Σπανούλη, το καλάθι από το Λό. Αστραπιαία ο Ολυμπιακός έτρεξε στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Και ο Λο άλλαξε χέρι στον αέρα για να σκοράρει με το αριστερό και να γράψει το 54-63. Στάιγκερ, Μπράιαν, κλείνεται ωραία από τον Betway και βήματα από τον Τζον Μπράιαν. Καλή βοήθεια από τον Betway που πήγε εκεί για να ενισχύσει την άμυνα του Ολυμπιακού. Κοιτάξτε, ακολουθεί τον Μπράιαν τον Ντάνσον, κλείνει. Ο Betway, αυτή η διπλή κάλυψη υποχρεώνει τον παίκτη της Μπάγκερ σε παράβαση βημάτων. Λο, Betway, περιμένει την κίνηση του Λοντζέσκι, προτιμάει πάσα στην άλλη πλευρά. Σπανούλης, σε pick and roll με τον Ντάνστον, δοκιμάζει για τρεις, ναι. Ο Βασίλης Σπανούλης είναι καυτός απόψε.
54-66. Ο Σπανούλης στους 17 και με 7 assist παρακαλώ. Πάει για ένα μεγάλο νταμ-νταμ. Δεν μπόρεσε από μπροστά να κλέψει ο Ντάνστον. Δεν έκανε βήματα ο Μπράιαν. Πάσαρε στην αδύνατη πλευρά στον Τέιλορ. Αυτός βρήκε στόχο. Δεν πρόλαβε να τον καλύψει. Να παίξει καλή άμυνα πάνω του ο Λοντζέσκι. 57-66. Πολύ ωραίο μπάσκετ στο Audidom. Σπανούλης πάλι σε επικαιρό με τον Ντάνστον. Υψώνει τώρα την μπάλα. Διαβάζει τη σκέψη του Τιλέινι. Κλέβει προς στιγμή. Ολοκληρώνει τώρα την καλή άμυνά του. Δεν παρακολούθησε τη φάση ο Ντάνστον. Εδώ το high low από τους παίκτες Μπάγκερ και το σκληρό φάουλ του Πέτκουεϊ. Νωρίτερα είχε δοθεί ένα αντιαθλητικό στον Ολυμπιακό. Τώρα απλό φάουλ δίνουν διαιτητές. Εδώ το high low, η πάσα δηλαδή από την κορφή της ρακέτας στο χαμηλό post, από το high post στο low post. Η ωραία συνεργασία των δύο ψηλών. Του Μπράιαν και του Σάβοβιτς που έχει δικαίωμα για δύο βολές. 6,5 λεπτά για την τρίτη περίοδο. Αλλαγές για τον Ολυμπιακό. Ο Πέτκουεϊ, ή μάλλον μία αλλαγή. Ο Πέτκουεϊ φεύγει, ο Αγραβάνης έρχεται. Ο Λόπ πήγε απλά δίπλα στον πάγκο του Ολυμπιακού στην πετσέτα για να σκουπίσει τα παπούτσια του και επιστρέφει. Γλίστησε κανένα δύο φορές ο Σπανούλης, άλλες δύο ο Λόπ στο πρώτο ημίχρονο. Σάβοβιτς από τη γραμμή του φάουλ για το 58-66. Σπανούλης, Λοντζέσκι ήθελε να κάνει μία πάσα ακόμη ενώ μπορούσε να εκτελέσει για τρεις. Δεν έγινε, το λάθος η κατοχή έμεινε για τον Ολυμπιακό. Σπανούλης προσποιείται για τρεις, πασάρι στο Λόπου, δοκιμάζει από τα 6.75, είναι άστοχος τώρα, δεν μπορεί να κλέψει την μπάλα. Ο Λοντζέσκι, η Λέινη σταματάει την τρίπλα, αλλάζει με τον Μπράιαν, έχει επιστρέψει η άμυνα του Ολυμπιακού, φάουλ του Σπανούλη. 58-66, 6-11 για την τρίτη περίοδο. Η Λέινη, ωραία πάσα έξω για τον Μπράιαν που δοκιμάζει για τρεις. 61-66, πανέμορφη δημιουργία και πάσα έξω για το τρίποντο του Μπράιαν. Και άμυνα ζώνης από τον Μπέσιτς και την Μπάγερ Μονάκου. Κυκλοφορεί την μπάλα ο Ολυμπιακός. Καβαδάς που έχει περάσει το μάτς, δεν υποδέχτηκε σωστά την πάσα του Έισιλο. Ωραία τρίπλα του Τιλέινη που αλλάζει με τον Μπράιαν. Η Λέινη με το Σπανούλη. Μπράιαν δοκιμάζει το ίδιο σημείο για τρεις τώρα. Είναι άστοχος, όχι. Η μπάλα αναπήδησε, πήγε δύο μέτρα ψηλά και έπεσε στο καλάθι του Ολυμπιακού. Τυχερό εδώ το τρίποντο. Και στη συνέχεια της φάσης υπάρχει φάουλ σε βάρος του Ολυμπιακού. Εδώ το τρίποντο, κοιτάξτε την αναπήδηση της μπάλας. Κοιτάξτε πόσο ψηλά πάει. Περνάει το ταμπλό και πέφτει στο καλάθι του Ολυμπιακού για το 64-66. Ο Μπράιαν σκοράρει και δημιουργεί ενθουσιασμό στις κερκίδες, στους φίλους της Μπάγκερ που έχει και την επαναφορά, γιατί μετά το τρίποντο υπήρξε και φάουλ από την πλευρά του Ολυμπιακού. Time out από τον Γιώργο Μπαρτζόκα, 5,5 λεπτά πριν από το τέλος της περίοδου. Η διαφορά εξανεμίζεται, μόνο στους δύο πόντους έχει μείνει το προβάδισμα για τον Ολυμπιακό. Επιστρέφουμε. Ράιαν, ο Βασίλη. Στο Μόναχο και πάλι η Μπάγερν έχει πλησιάσει στους δύο πόντους, 64-66. Δυσκολεύει τη ζωή του Ολυμπιακού όπως έκανε και στο πρώτο παιχνίδι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όταν ο Ολυμπιακός με ανατροπή στο τέλος νίκησε 88-83. Σηκώνονται όλοι τώρα για την επαναφορά της ομάδας τους από την τελική γραμμή, 64-66. Γιλέινι για τον Στάγκερ. Ξεμαρκάρεται από το Σπανούλι, αυτό δοκιμάζει για τρεις και ξαναβάζει μπροστά την Μπάγκερ, 67-66.
Εδώ. Το τρίποντο του Λούκα Στάγκελ. Σε άμυνα ζώνης τα τελευταία λεπτά. Οι γηπεδούχοι. Ωραία πάσα του Σπανούλη για τον Ντάνστον. Από κοντά αυτός δεν σκοράρει. Ο ίδιος όμως το rebound και το κερδισμένο φάουλ. Από τον Μπράιαν. Όχι λέει ο μικρός. Ναι λένε. Οι διαιτητές είναι φάουλ και δύο βολές. Ακριβώς 5 λεπτά πριν από το τέλος της περίοδου. Εδώ η δημιουργία του Σπανούλη. Η πάσα στον Ντάνστον που αστοχεί σε πρώτο χρόνο. Επιμένει και παίρνει το φάουλ. Ναι, κατέβασε το χέρι του. Το αριστερό του χέρι ο Μπράιαν και έκανε φάουλ στον Ντάνστον. Άστοχο στην πρώτη βολή. Μένει το 67-66. Οι φίλοι του Ολυμπιακού, η ελική σημαία, 67 όλα με τη μία βολή του Ντάνστον, το παιχνίδι σε απόλυτη ισορροπία από πλευράς αριθμών. Στάγκερ από την εσωτερική, Τέιλορ με το Λοτζέσκι, Τέιλορ το πλάι, Ντιλέινι, πιάνει την μπάλα και εκτελεί αμέσως, 70-67. Η Μπάγκερ στο συν 3. Ολυμπιακός απαντάει γρήγορα με την ωραία κίνηση και το καλάθι του Περπέρογλου. Ήρθε από την baseline για το lay-up, 70-69 από το στράτο Περπέρογλου. Τιλέινι χωρίς αντίπαλο και όμως θα στοχεί, ενώ επιμένει και κλέπτει μπάλα. Σας είπαμε ότι κυνηγάει όλες τις φάσεις. Φάουλ τώρα τον Περπέρογλου που τράβηξε τον Σάβοβιτς. Παίζει πολύ καλή άμυνα πάνω στην μπάλα, αλλά επιδιώκει και πολλά κλεψίματα όπως έκανε και τώρα. Κανένας δεν τον περίμενε εδώ να πάει για το κλέψιμο. Τα κατάφερε ο Τιλέινι και έχει νέα επίθεση η Μπάγκερ. Συγκέντρωση συντάει ο Γιώργος Μπαρτζόκας και ηρεμία από τους παίκτες του. Τους το έλεγε άλλωστε, όπως εξηγούσαμε και στο ξεκίνημα του αγώνα, στη θεσμή προπόνηση. Θα χρειαστεί να μείνουν συγκεντρωμένοι στο μάτς για 40 λεπτά. Η Μπάγκερ είναι πολύ καλή ομάδα. Και όπως έχετε αντιληφθεί, γιατί οι αρχές των φίλων της λογικά περνάνε από τα μικρόφωνα και φτάνουν μέχρι τους δέκτες σας. Ο κόσμος κάθε βράδυ που παίζει η Μπάγκερ στο Audi Dome μπαίνει στην εξίσωση του αγώνα όπως κάνει και απόψε. Δεν έχει σταματήσει δευτερόλεπτο να τραγουδάει και να παραδοτρύνει τους παίκτες του Πέσιτς για να νικήσουν τους πρωταθλητές Ευρώπης που είναι αίτητοι μέχρι στιγμής. Περπέρογλου όμως από τη γωνία εκτελεί για το 72-71. Στους 10 πόντους αθόρυβα ο Στράτος Περπέρογλου. Για μερικούς πόντους θα ήταν τρίποντο, αλλά ήταν φανερό ότι πάτησε με το δεξί του πόδι τη γραμμή. Άστοχο τρίποντο τώρα τον Στάγκερ. Μένει το 72-71. Σλούκας σε πλάγιο πικερόλ με τον Ντάνστον. Λοτζέσκι πάντα σε άμυνα ζώνη στα τελευταία λεπτά η Μπάγκερ. Σλούκας. Στην εσωτερική ο Περπέρογλου εκτελεί αμέσως για δύο συνεχόμενοι πόντοι από τον Περπέρογλου που δίνει λύσεις. Δίνει ανάσες στην επίθεση του Ολυμπιακού που προσπερνάει. 72-73. Διλέινι. Ωραία πάσα για τον Τόμψον. Με ταμπλό αυτό σε αστοχή, αλλά παίρνει το επιθετικό rebound. Εδώ θα νικήσει κατά κράτος τον Ντάνστον. Και νέο προβάδισμα στους γηπεδούχους. 74-73. Φοβερό μάτς. Σπανούλης με τον Στάγκερ. Σπανούλης παίρνει screen, εκτελεί για τρεις. Μετράει το καλάθι. Ναι, είναι σωστή η απόφαση των διαιτών. Φοβερό kill bill. 74-76. Φωνάζει και στον Πέσιτς ο Σπανούλης, του λέει δεν πρέπει να διαμαρτύρεσαι. Είναι σωστό αυτό που έγινε. Κοιτάξτε εδώ. Έχει περάσει ο Σπανούλης. Έχει εκτελέσει πριν τραβήξει τον Ντάνστον. Ο Στάγκερ πολύ σωστά μέτρησε το καλάθι. Αδίκως απορεί ο Πέσιτς. Αδίκως διαμαρτύρεται στους διαιτητές. Δεν χρειάστηκε καν το replay για να δούμε ότι έπρεπε να μετρήσει το τρίποντο όπως και μέτρησε σωστά από τους διαιτητές. 74-76 και επαναφορά του Ολυμπιακού από την πλάγια γραμμή.
Λοτζέσκι πάντα σε άμυνα ζώνης η Μπάγερν. Σλούκας πήρε σκρίνα τον Ντάνστον. Ο Τόμψον δουλεύει την μπάλα αλλά με φάουλ. 74-76. Συνεχίσει σε εναλλαγές στο προβάδισμα. Καλός ο ρυθμός του αγώνα. Πολύ καλά ποσοστά ευστοχίας και για τις δύο ομάδες. Ο Σπανούλης έφτασε ήδη τους 20 πόντους. Περπέρογλου περνάει την άμυνα. Πάει κοντά στο καλάθι από τα 2 μέτρα με το ένα χέρι για το 74-78. Μεγάλη η συνεισφορά και του Περπέρογλου που φτάνει τους 14 πόντους πλέον. Και ακολουθεί το Σπανούλη στο σκοράρισμα. Delay νικόβεται αλλά με φάουλ από τον Ντάνστον. Πολύ μεγάλο σκορ στο μάτς. Πολύ όμορφο μπάσκετ, πλούσιο θέαμα και από τις δύο ομάδες. Ελεύθερο μπάσκετ. ...74-78, δύο βολές για την Μπάγερν. Έξω η δεύτερη. Μαζεύει ο Λοτζέσκι. 75-78. Με τον Τιλέινι να έχει φτάσει τους 13 πόντους. Περπέρογλου δοκιμάζει για 3. Τώρα είναι άστοχος. Ο Τιλέινι στο rebound. Θα κατεβάσει γρήγορα την μπάλα. Ο Μάτζαρης έχει περάσει τον αγώνα. Τον περνάει ο Τιλέινι. Θα κερδίσει νέο φάουλ από τον Ντάνστον. Εδώ και πάλι με το σώμα το φάουλ από τον Ντάνστον πάνω στον Τιλέινι που θα εκτελέσει δύο βολές. Έχει 13 πόντους αυτός, έχει 11 ο Σάφαρτζικ. Φωνάζει ο προπονητής του Ολυμπιακού στους διαιτητές. 11 ο Σάβοβιτς, αυτοί είναι οι τρεις παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων από την Μπάγερν. Τους 15 τώρα ο Τιλέινι. 76-78. Και 77-78 στον πόντο. Σάφαρτζικ γύρισε στον αγώνα. Πιέζει τον Σλούκα που δεν έχει πρόβλημα να περάσει στο κέντρο. Ο Καβαδάς ξανά στην πεντάδα του Ολυμπιακού. Περπέρογλου τώρα δίστασε. Με αντίπαλο τον Μπέζινγκ βγάζει έξω. Μάτζαρης δοκιμάζει αμέσως για 3. Είναι άστοχος. Τόμψον. Σάφαρτζικ. Τιλέινι. Καλή άμυνα των παιχτών του Ολυμπιακού στον πικ εν ρολ, όμως δημιουργεί μόνο στον Τιλέινι. Είναι άστοχο στο τρίποντο, rebound του Καβαδά. Με τη βοήθεια και του Λοτζέσκι. Ξεκουράζεται ο Σπανούλης. Σλούκας. Μάτζαρης. Δεν μπορεί να βρει καλή γωνία. Πάσας για τον Καβαδά, βγάζει έξω για τον Σλούκα. 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ολυμπιακού. Σλούκας. Στην αδύνατη πλευρά ο Λοτζέσκι πιάνει την μπάλα. Αμέσως εκτελεί, αλλά είναι άστοχο. Rebound από τον Μπέντζινγκ. Τιλέινι, έχουν επιστρέψει 4 παίκτες του Ολυμπιακού. Τώρα γυρίζει και ο Καβαδάς. Ολόκληρη επίθεση για τους γηπεδούχους. 5-1-2-5. Τιλέινι, ίσως με μεταφορά της μπάλας. Πέρασε την άμυνα του Σλούκα. Έκανε λάθος πάσα, αλλά ο ίδιος διορθώνει. Είπαμε, κυνηγάει όλες τις φάσεις. Τέιλορ από τη γωνία σε άστοχο τρίποντο. Το ριμπάουν από τον Σλούκα. Θα μείνουν κάποια δευτερόλεπτα στο τέλος της τρίτης περίοδου για την Μπάγερν. Ο Ολυμπιακός έχει ολόκληρη επίθεση 5-1-2-5. Επίθεση μισού γηπέδου για τους ερυθρόλευκους που έχουν βραχία κεφαλή ενός πόντου. Σλούκας, ωραία δημιουργία, έξοχη ασίστ και καλάθι εύκολα τον Περπέρογλου που πηγαίνει στους 16 πόντους. 77-80. Εδώ αλλάζει κατεύθυνση, περνάει όλη την άμυνα. Δίνει έτοιμο καλάθι στον Περπέρογλου ο Κώστας Λούκας για το 77-80 του Ολυμπιακού. Πέντε δευτερόλεπτα τώρα. Τιλέινι μένει με τον Περπέρογλου ασφαλώς και θα δοκιμάσει για 3. Αλλίωσε για λίγο την προσπάθειά του, έχω την εντύπωση. Ο Περπέρογλου η μπάλα πήγε πολύ μεγάλο ύψος. Χτύπησε σίδερο ταμπλό και έξω. Μένει στην τρίτη περίοδο.
το σκορ υπέρ του Ολυμπιακού 77-80 και θα δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον, ανταγωνιστικό, συγκλονιστικό τέταρτο δεκάλεπτο. Επιστρέφουμε σε ένα λεπτό. Ο άνθρωπος που βλέπετε εδώ, ή μάλλον δεν προλάβατε να δείτε, ο Περπέροβλου, μας έδινε ο Γερμανός σκηνοθέτης ωραία πλάνα του από τα καράφια που πέτυχε στην περίοδο. Είναι ο πρωταγωνιστής αυτό το δεκάλεπτο. Έφτασε τους 16 πόντους με 6-6 βολές. 1-2 με 6-6 δίποντα. 1-2 τρίποντα και 1-1 βολή. Ο Περπέροβλου στους 16 πόντους. Σπανούλης στους 20 με 7 ασίστ. Και ο Ολυμπιακός στο συν 3, 77-80. Μετά από 3 δεκάλεπτα ξεκίνησε το τέταρτο και θα κρυφθούν όλα σε αυτή την περίοδο. Ωραία πάσα χαμηλά για τον Τρούκμαν. Εύκολο καλάθι για την Μπάγκεν, 79-80. Το λάθος της άμυνας του Ολυμπιακού δίνει δύο εύκολους πόντους εδώ στην Μπάγκεν. Λούκας Μάντζαρης για τρεις, είναι εύστοχος τώρα, έχασε ένα τρίποντο νωρίτερα. Δύο φορές συνεχόμενες δεν μπορούσε να στοχίσει. 79-83 ο Μάντζαρης που σουτάρει με πολύ μεγάλο ποσοστό στα τρίποντα στην φετινή Ευρωλίγκα. Τόμψον με τον Καβαδά έβγαλε έξω. Χάμαν, Τόμψον από την κορυφή της ρακέτας, ο ίδιος στο rebound, επιμένει, δεν θα σκοράρει. Ο Λοτζέσκι ψηλότερα από όλους στο rebound. Μάντζαρης πάσα στην άλλη πλευρά, ο Σλούκας από το πλάι. Με το Χάμαν μπροστά του. Ο Καβαδάς δίνει σκριν, Σλούκας εκτελεί αμέσως, για τρεις είναι εύστοχος. 79-86 από το Σλούκι Λουκ του Ολυμπιακού εδώ, το συν 7, 8-41 πριν από το τέλος της αναμέτρησης. Αν συνεχίσει έτσι ο Ολυμπιακός θα πάει πάνω από τους 100. Το σημαντικό όμως από εδώ και πέρα είναι να παίξει καλύτερη άμυνα. Άστοχο τρίποντο από το Σάφαρτζη. Κολοτζέσκι θα πετάξει την μπάλα με το ένα χέρι έξω από την τελική γραμμή. Επαναφορά είναι για την Μπάγκεν. Σωστή απόφαση των διαιτητών. Μισή λεπτά για το φινάλε. Τόμψον στην επαναφορά. Η πάσα του για τον Τρούκμαν και αυτός αφήνει για τον Χάμαν. Χάμαν κλείνεται, βγάζει έξω, κλέβει ο Σλούκας. Εφηδιασμός του Ολυμπιακού, 3-1-2. Λοτζέσκι, Σλούκας, εύκολη υπόθεση το lay-up. 79-88, 5 συνεχόμενοι πόντοι από τον Κώστα Σλούκα που φτάνει συνολικά τους 11. Τα πανηγύρια των οπαδών του Ολυμπιακού στις κερκίδες του Audi Dome. Ο Ολυμπιακός το συν 9. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Απόψε στο Audi Dome δεν είναι μόνο οι οπαδοί του Ολυμπιακού από τον σύνδεσμο του Μονάχου, έχουν έρθει από όλα τα μέρη της Γερμανίας. Είναι και άλλοι χίλιοι Έλληνες διασκορπισμένοι στις κερκίδες του Audi Dome, όπως μας ενημέρωσαν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Πάντα το πλάνο με τον Ούλι Χένες και τους άλλους παράγοντες της Μπάγκεν. Εδώ ο Σβέτισλαβ Μέσιτς, Μπάγκεν, που παλεύει αλλά δεν μπορεί να κάμψει την αντίσταση των πρωταθλητών Ευρώπης που μπορεί σε κάποια σημεία να βρέθηκαν πίσω στο σκορ με μικρή διαφορά από την Μπάγκεν. Ωστόσο καταφέρνουν να νικάνε και τα προβλήματά τους απόψε. Και με καλό μπάσκετ κατά διαστήματα, με μπάσκετ πολύ υψηλού επίπεδου, Ολυμπιακός προηγείται τώρα με 9-8 λεπτά. Μένουν για να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Ολυμπιακός έρχεται αίτητος στο Μόναχο και θέλει να φύγει αίτητος από το Audi Dome. Θέλει το 8-8 απόψε. Δεν τίθεται θέμα πρόκρισης. Έχει εξασφαλίσει από το προηγούμενο μάτι την πρόκρισή του στις 16 καλύτερες ομάδες. Αλλά όπως έλεγε και χθες το απόγευμα ο Γιώργος Μπαρτζόκας, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Ο Ολυμπιακός δεν παίζει ποτέ αυτός για να παίξει και ούτε διαλέγει παιχνίδια. Άστοχος ο Περπέροβλου. Ο Ολυμπιακός πρέπει να παίξει και απόψε σαν πρωταθλητής Ευρώπης και αυτό κάνει. Προηγείται με 7-81-88. Τέιλορ.
Σαφαρτσίκ το κυνηγάει. Ο Καβαδάς μετά τις αλλαγές που έγιναν. Τόμψον από τα 4 μέτρα είναι άστοχος. Επιθετικό rebound από τον Τρούκμαν. Το πιέζει. Ο Λούκας βγάζει έξω αυτός για το τρίποντο του Τιλέινι. 84-88. Έδωσε βαθιά βοήθεια ο Λούκας. Τον βλέπετε εδώ. Έχει πάει πολύ χαμηλά για να πιέσει τον Τρούκμαν και έμεινε αφύλακτος, αμαρκάριστος. Ο Μάλκομ Τιλέινι για το νέο τρίποντο της Μπάγεν και το 84-88 δεν θα παραδοθεί εύκολα η γερμανική ομάδα. Περπέροβλου, πάσα έξω, Μάτζαρη σε νέα διείσδυση, περνάει την άμυνα, Λοντζέσκι προσποιείται για τρεις, θα πάρει φάουλ. Ο Λοντζέσκι ούτε τώρα εκβίασε το σουτ, προτίμησε να σιγουρέψει την προσπάθεια του Ολυμπιακού με μια διείσδυση, πήρε και το φάουλ μετά την προσποίησή του. Ενώ επιστρέφει ο Σπανούλης και ο Ντάνσον στο παιχνίδι, φεύγουν ο Καβαδάς και ο Μάτζαρης. Ο Καβαδάς ακούει και κάποιες οδηγίες από τον Γιώργο Μπαρτζόκα πηγαίνοντας στον πάγκο. Τον βλέπετε εδώ. 20 πόντους ο Σπανούλης, 7 assist. Επιστρέφει στο μάτσο ο αρχηγός του Ολυμπιακού για τα τελευταία 6,5 λεπτά. Λούκας πίσω από το σκριν του Ντάνσον. Λούκας για τον Περπέροβλου. Λούκας, Περπέροβλου, δοκιμάζει για τρεις. Αστόχησε νωρίτερα, ευστοχή τώρα. Πηγαίνει στους 19 πόντους. Φανταστικός απόψε και ο Στράτος Περπέροβλου. Ακολουθεί σε απόδοση τον Βασίλη Σπανούλη. 84-91. Ασφαλώς και αν συνεχίσει έτσι θα περάσει και εύκολα τους 100 πόντους ο Ολυμπιακός απόψε. Σαφαρτζίκ, άστοχος το σουτ τριών πόντων που επιχείρησε. Ο Σπανούλης ζητάει ηρεμία τους συμπαίκτες του. Αυτό κάνει ο Λούκας, δείχνει το σύστημα. Και αφήνει για τον αρχηγό του Ολυμπιακού, Σπανούλης. Αλλάζουν στο σκριν και οι παίκτες της Μπάγκερ. Λοντζέσκι από την εσωτερική, κλείνεται. Στην αδύνατη πλευρά η πάσα του Λούκας, πιάνει την μπάλα και εκτελεί αμέσως. Δεν είναι εύστοχος τώρα, εύκολο ριμπάν του Σάφαρτσικ. Μένει το 84-91. Πολύ γρήγορα στην άλλη πλευρά του γηπέδου η Μπάγκερ και ο Σπανούλης έξυπνα σταματάει τις προϋποθέσεις που είχε για να εκπληδιάσει την άμυνα του Ολυμπιακού με φάουλ. Ο Τόμψον αποσύρεται στη θέση του ο Τζον Μπράιαν. Εδώ ο Σάφαρτζικ με το Σπανούλη. 84-91, ακόμα 5 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα. Σάφαρτζικ με ταμπλό θα σκοράρει, όμορφη προσπάθεια. Υπέροχη κίνηση για το 86-91. Κοιτάξτε εδώ πώς κινήθηκε περιμετρικά. Με αυτό το ωραίο κέρλ έφτασε για το 86-91. Έφτασε κοντά στο καλάθι και τελείωσε τη φάση με το ένα χέρι ο Σάφαρτζικ. Περπέροβλου για το Σπανούλη. Αυτός για τον Ντάνστον. Με τον Μπράιαν τον Ντάνστον. Οι προσποιήσεις, η πάσα έξω, όχι. Έκανε λάθος. Έκλεψαν οι παίκτες της Μπάγκερ. Νέο φάουλ στο κέντρο του γηπέδου από τον Ολυμπιακό. Τώρα από τον Περπέροβλου. Ασφαλώς και δεν έχει κρυθεί τίποτα ακόμα. Μένουν 5 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα και η πίεση των γηπεδιούχων θα αυξηθεί. Τιλέινι, Μπράιαντ από εκεί έχει βάλει 2 τρίποντα απόψε. Δεν μπορεί να βάλει ένα ακόμη. Μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Σπανούλης αλλάζει με τον Ντάνστον. Αντίθετα το σκριν του Περπέρου Σπανούλης μέχρι το lay-up για καλάθι και φάουλ. Την κρίσιμη ώρα ξαναμιλάει ο Kill Bill, ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Κοιτάξτε και πάλι. Αστραπιαία, με φοβερή έκρηξη στο πρώτο βήμα. Προλαβαίνει την άμυνα, στην πραγματικότητα την ευνηδιάζει, γιατί η άμυνα περίμενε σκρίνα των Περπέρων και αντίθετη κίνηση από τον Σπανούλη. Αυτός πήγε από τον ανοιχτό διάδρομο. Για το lay-up, σκόραρε, πήρε και το φάουλ. Μένει στους 22, έχασε τη βολή. Ολυμπιακός το σύν 7. Σάφαρτζικ. Γιλέινι. Φάουλ από τον Λό που προσπάθησε να κλέψει την μπάλα. Ο Γιλέινι είναι στους 19 πόντους με 6-9 βολές, 3-6 τρίποτα, 2-4 δίποτα. Ο Μπράιαν έχει 16 για την Μπάγκερ. 4,5 λεπτά ακόμη.
Νέο σου τριών πόντων τώρα είναι έστοχος από το Σάφατζικ το σου τριών πόντων. Φτάνει τους 16 πόντους. Έχει 4 στα 6 τρίποντα. 89-93. Θα πάρουν πολλά μεγάλα σουτ μέχρι το τέλος του αγώνα οι παίκτες Μπάγκερ. Σπανούλης κράτησε την κατοχή. Σλούκας για τον Περπέρογλου. Αφύλακτος αυτός απαντάει αμέσως. Στράτος Περπέρογλου. Στο σύν 7 και πάλι ο Ολυμπιακός. Ακολουθεί κατά πόδας το Σπανούλης στο σκοράρισμα. Ο Σπανούλης έχει 22. Τώρα τον πιάνει ο Περπέρογλου και αυτός στους 22 πόντους. 89-96 και ακόμα 3 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα. Σάφαντζικ από την baseline, πάσα έξω Στάγκερ, προσπίσει στο Σλούκα. Το σουτ για 3, ναι, ναι. Και η Μπάγκεν μπορεί να σκοράρει από τα 6.75. Όχι μόνο ο Ολυμπιακός απόψε. 92-96, 3,5 λεπτά. Απίστευτο μάτς. Θυμίζει αγώνα NBA χωρίς ίχνος υπερβολής. Είναι ένα κονσέρτο για πολυβόλα. Ένα φοβερό ρεσιτάλ σε σου τριών πόντων από τους παίκτες και των δύο ομάδων. Το κερδισμένο φάουλ του Σπανούλη στα 4 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της επίθεσης του Ολυμπιακού και ενώ μένουν συνολικά 3 και 14 για το φινάλε. Ο Σλούκα στον πάγκο. Ο Λό γύρισε στον αγώνα. Λόλο Τζέσκι, Σπανούλη Περπέρουν και Ντάστον τώρα η πεντάδα του Ολυμπιακού. Με χαμηλό σχήμα. Αφού βλέπει ότι πηγαίνει αυτό το σχήμα στον Ολυμπιακό, το κρατάει ο Γιώργος Μπατζόκας. Σπανούλης τώρα αστόχησε, αλλά υπάρχει επιθετικό rebound του Ντάνστον. Ο μοναδικός ψηλός του Ολυμπιακού στο παιχνίδι. Στον 3 ο Λοτζέσκι, στον 4 ο Περπέρογλου. Στο ασώδιο Σπανούλης με το Λό. Σπανούλης 2-50. Έμεινε ψηλός της Μπάγκερ πάνω στο μαρκάρισμά του. Ο Σπανούλης διάβασε την άμυνα. Είναι ψωμοτήρι για αυτόν αυτές τις φάσεις. Πάσαρε στον ψηλό και ο Ντάνστον κέρδισε το φάουλ. Τέταρτο φάουλ για την Μπάγκερ από το επόμενο βολές για τον Ολυμπιακό που επαναφέρει και πάλι για επίθεση 14 δευτερολέπτων. Ο Ντάνστον για το Λό. Σπανούλης βγαίνει από τα σκριν, παίρνει την μπάλα, εκτελεί αμέσως για τρεις. Τώρα είναι άστοχος. Ο Περπέρογλου όμως θα κερδίσει το φάουλ από τον Μπέζικ στη διεκδίκηση του επιθετικού rebound. Είναι καθαρό, έχω την επίθεση στο σκόξιμο. Διαφωνεί ακόμα και ο Σβαϊστάγκερ, τον βλέπετε εδώ, αλλά για να δούμε. Σπανούλη στο σου τριών πόντων, στο σίδερο η μπάλα. Ασφαλώς και έσπρωξε ο Ρόμπιν Μπέζικ. Καθαρό το φάουλ. Και ήταν το πέμπτο για την Μπάγκερ, βολές για τον Ολυμπιακό. 92-96, 2-40 για το φινάλε. Ο Περπέρογλου στη γραμμή. Έχει 22 πόντους, όσους και ο Σπανούλης. Με 6-6 τρίποντα, 3-5 τρίποντα, 1-1 βολή. Και 1 assist. Και ένα κλέψιμο. Μέσα η πρώτη, 92-97. Follow κάρφωμα από τον Ντάνστον για 2 πόντους. 92-99. Κάρφωσε με μανία. Ο Ντάνστον νικώντας εδώ ο ίδιος κατά κράτος τον Μπράιαν που του είχε πάρει κάποιες μάχες νωρίτερα. 92-99. Ολυμπιακός στο συν 7. Ντιλέινι. Άστοχος. Δύσκολη προσπάθεια σουτ εκτός ισορροπίας. Γύρισε 360 μοίρες ο Ντιλέινι για να βρει αυτό το σουτ. Δεν σκόραρε. Και η Μπάγκερ μένει πίσω σε ένα κρίσιμο σημείο. Δεν έχει βεβαίως κριθεί ακόμα το μάτς. 2-20. Ο Ολυμπιακός κρατάει την τύχη. Στα χέρια του ελέγχει τα πράγματα. Τώρα κερδίζει νέο φάουλ. Θα πάει και πάλι στη γραμμή και θέλει καθαρό μυαλό να πάρει όλες τις επαφές, να πάρει τα φάουλ τώρα, να εκτελέσει βολές. Να ξοδέψει το χρόνο να τελειώσουν αυτά τα 2 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα και να συνεχίσει την αίτητη πορεία του στην Ευρωλίγκα. Μια ακόμη πιστική, επαγγελματική νίκη για τον Ολυμπιακό έρχεται. Με το Λό να ευστοχεί στην πρώτη βολή και τον Ολυμπιακό να φτάνει τους 100 πόντους. Απόλυτα ήρεμος πλέον ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Βλέπει τον Ολυμπιακό να αντέχει, να τα καταφέρνει ακόμη και απόψε σε μια δύσκολη έδρα απέναντι σε μια καλά δουλεμένη ομάδα που δεν έχει πολλές εμπειρίες από την Ευρωλίγκα αλλά που έχει ένα καλό σύνολο, μια καλή χημεία. Και παίζει σε ένα γήπεδο που είναι πολύ καλή έδρα.
έκαναν πολύ θόρυβο απόψε οι περίπου 7.000 φίλοι της Bayern, προσπαθώντας να ενισχύσουν τις προσπάθειες των παικτών της ομάδας τους να νικήσουν τους πρωταθλητές Ευρώπης, αλλά αυτό δεν είναι εύκολο. 92% βολές για την Bayern τώρα. Και τώρα 94%. Μακάμπι Λοκομοτίβ Κουμπάν 75-73, Γαλατά Μάλαγα 78-70. Δεν υπάρχει ακόμα άλλο τελικό σκορ. Σε λίγο τελειώνουν τα παιχνίδια. Στο Βελιγράδι Παρτίζαν Μπουτιβέλνικ 74-55. Θέλει ένα λεπτό για να τελειώσει το μάτσα. Άστοχο ο Περπέλογλου τώρα στο σούτ τριών πόντων. Νέο επιθετικό ριμπάουντ από τον Ντάρστον που κάνει θράψη στα τελευταία λεπτά σε άμυνα και επίθεση. 94%. Ακόμη 103 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το μάτς. Φανούλης κρατάει την μπάλα, βλέπει το ρολόι, θα εξαντλήσει το χρόνο και σε αυτήν την επίθεση ο Ολυμπιακός. Φανούλης, Λοντζέσκι χωρίς άμυνα για τρεις. Στο σίδερο η μπάλα, ο Στάικερ στο rebound. Στάικερ, πάσα έξω, η προσποίηση, το σούτ για τρεις είναι εύστοχο. 97%. Ακόμα δεν έχει τελειώσει το μάτς. Εδώ ο Λούκας Στάιγκερ που φέρνει το παιχνίδι για την Bayern σε απόσταση ενός τρυπόντου. Όλοι όρθιοι στο γήπεδο για τα τελευταία 65 δευτερόλεπτα. Άμυνα φωνάζουν. Σφανούλης τη διείσδυση. Πετάει την μπάλα εκτός ισορροπίας. Αυτή αναπηδά δύο φορές και πέφτει στο καλάθι της Bayern. Κρίσιμο, καθοριστικό. Ίσως αποδειχθεί αυτό το καλάθι για τον Ολυμπιακό. Ένα λεπτό ακριβώς πριν από το φινάλε. Ολυμπιακός στο συν 5. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα στο Audi Dom για να μην χάσουμε τίποτα από το τελευταίο λεπτό του αγώνα. Πάλι μαζί από το Μόναχο. Σταματάει ό,τι λέει. Είναι τον AC Lowe που λέει ότι έπρεπε να μετρήσει το καλάθι. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Νέο τρίποντο για την Bayern στην άλλη πλευρά του γηπέδου. 100-102. 39,5 ακόμα. Θρίλερ στο φινάλε. Ο Ολυμπιακός μπορούσε να πάρει εύκολους πόντους από το λόγο των εφηλιασμών. Νωρίτερα το σταμάτησε ο Τιλέινι χωρίς φάουλ, είπαν οι διαιτητές. Από μία επίθεση λογικά για κάθε ομάδα, αν δεν υπάρξει φάουλ ή άλλη διακοπή στο μάτς. Σπανούλης. Περπέρογλου στη διείσδυση, πάσα στην αδύνατη πλευρά, χωρίς αντίπαλο, ο Λό για τρεις, κακό σουτ στα χέρια του Λοντζέσκι, μπάλα, τέλος χρόνου, προλαβαίνει το ρολόι, όχι, τέλος χρόνου και να μπαινε, δεν θα μετρούσε. 100-102 και μένουν 13,3 δευτερόλεπτα, τώρα θα κάνει φάουλ ο Ολυμπιακός. Υπάρχει νέο time out στο match. Περιμένω να μου πούν από την Αθήνα αν θα δώσω διαφημίσεις ή αν θα κρατήσω το μικρόφωνο στο Audi Dom για τα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα. Μένουμε εδώ για να μην χάσετε τίποτα από το φινάλε. Εδώ και πάλι η φάση, δεν υπάρχει φάουλ, δεν υπάρχει παράβαση. Σωστό το διώξιμο κανονικό από τον Τιλέινι. Και στην άλλη πλευρά του γηπέδου ο Σάφαρτζικ σκοράρει για τρεις και μειώνει στους δύο. 100-102. Ένα απίστευτο μάτς. Μια διαφήμιση του μπάσκετ. Το Audi Dom, το όχι φαίνεται αυτό το γήπεδο. Για να δούμε. Θα είναι μια αιωνιότητα αυτά τα 13,6 δευτερόλεπτα. Κάποτε εδώ, σας το λέγαμε στο ξεκίνημα του αγώνα, ένα δευτερόλεπτο κράτησε έναν αιώνα για τους Αμερικανούς όταν έχασαν στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων το 72 από τους Ρώσους, μετά από εκείνη την απόφαση των διαιτητών στην τελευταία επαναφορά. Ο κομισάριος, ο William Jones ήταν μετέπειτα πρόεδρος της FIBA όταν το ένα δευτερόλεπτο το έκανε τρία δευτερόλεπτα για να προλάβουν ουσιαστικά οι Ρώσοι να κάνουν την επαναφορά και να βρουν και το καλάθι της νίκης. Εδώ ο Πέσιτς, για να δούμε, 13,6 δευτερόλεπτα. Επίθεση μισού γηπόδου για την Bayern. Θα κάνει ή δεν θα κάνει φάουλ ο Ολυμπιακός? Θα πάει σε μια άμυνα, θα κάνει φάουλ για να έχει την τύχη στα χέρια του αυτός στο τέλος. Και τουλάχιστον να μην απειληθεί με ήττα σε τρίποδο των παικτών της Bayern. Πράγματι αυτό επιλέγει ο πάγκος του Ολυμπιακού με τον Betway να έρχεται
στον αγώνα μετά από αρκετή ώρα στην πεντάδα του Ολυμπιακού να κάνει το φάουλ στα 9,3. Δεν έπαιξε με τη φωτιά απόψε ο Ολυμπιακός. Προτίμησε εδώ να κάνει το φάουλ στον Τιλέινι που είναι ο πιο επικίνδυνος παίκτης της Μπάγκερν. Προηγείται με 2 Ολυμπιακός. Αν ευστοχίσει και στις 2 βολές, ο Ολυμπιακός θα έχει την κατοχή για την τελευταία επίθεση. Και ακόμα κι αν δεν σκοράρει, θα υπάρχει και η παράταση. 100-102. 9,5 δευτερόλεπτα ακόμα. Νέο time out για οδηγίες από τους προπονητές. Πολύ σωστά η Ευρωλίγκα είχε αποφασίσει ότι αυτό είναι το παιχνίδι της εβδομάδας, ακόμα κι αν βαθμολογικά για τον Ολυμπιακό δεν είχε μεγάλη σημασία το μάτς. Δεν είχε μεγάλο ενδιαφέρον για τους πρωταθλητές Ευρώπης που με το 7 στα 7 που έχουν μέχρι τώρα έχουν εξασφαλίσει την πρόκληση στους 16. Αντιθέτως έχει τεράστιο ενδιαφέρον για την Μπάγκερν. Και όπως καταλάβατε όσοι παρακολουθείτε από την αρχή το παιχνίδι ή όσοι ανοίξατε την τηλεόρασή σας στα τελευταία λεπτά, έχει μεγάλο ενδιαφέρον για κάθε φίλο του μπάσκετ, γιατί είδαμε μια διαφήμιση του αθλήματος στο πολύ υψηλό επίπεδο από δύο σπουδαίες ομάδες. Δεν είναι μόνο Ολυμπιακός, ο δύο συνεχόμενες φορές πρωταθλητής Ευρώπης που έπαιξε καλά κατά διαστήματα απόψε, αν εξαιρέσουμε κάποια χαλάρωση στην άμυνά του. Ολυμπιακός, που θυμίζουμε ότι έρχεται με πολλές απουσίες, πολλά προβλήματα στο απόψινο παιχνίδι, έπαιξε εξίσου καλά και η Μπάγκερν, που ήρθε στην Ευρωλίγκα, θέλει να περάσει στους 16 και θέλει να μείνει σε αυτό το πολύ υψηλό επίπεδο για πολλά χρόνια. Θέλει να κάνει μια σπουδαία ομάδα και στο μπάσκετ, να την ξέρουν όχι μόνο για το ποδόσφαιρο αλλά και για το μπάσκετ. 101-102, 9,5 δευτερόλεπτα ακόμη. Τιλέινι στη δεύτερη βολή, είναι εύστοχος και σε αυτή. 102 όλα και άλλο time out. Δικαιολογημένα τα χαμόγελα πλέον για τους παράγοντες και τους φίλους της Μπάγκερν, ενώ υπάρχει ένας μικρός τραυματισμός, κάποιες κράμπες για τον Τιλέινι, αν πρόλαβα να δω καλά, μετά το 102-102 που διαμόρφωσε ο ίδιος. Πράγματι ο Τιλέινι είναι ο παίκτης που έχει τραυματιστεί. Όλοι όρθιοι στο Audi Dome. Και εμείς τις εικόνες που παρακολουθείτε τις παρακολουθούμε από το μόνιτο της τηλεόρασης μπροστά μας. Δεν μπορούμε να δούμε στο παρκέ. Όλος ο κόσμος έχει σηκωθεί όρθιος. Βλέπετε το σχετικό πλάνο. Με το ζόρι πιάνουν και οι κάμερες τον Σλούκα που έκανε την επαναφορά. Φάουλ αμέσως από τον Τόμψον. Αυτό δεν θα το ήθελε ο Μπέσιτς, ή μήπως θα το ήθελε. Μπορεί και να το ήθελε. Έκανε ό,τι έκανε και ο Μπαρτζόκας. Φέρνει την τελευταία επίθεση στα χέρια του. Εδώ, ναι, πάει πολύ γρήγορα πάνω στα χέρια του Ντάστον. Συνεπώς ήταν οδηγία από τον Ζέτισλαβ Μπέσιτς. Γιατί ο Ντάστον είναι και ένας παίκτης που δεν έχει καθόλου καλό ποσοστό στις βολές. Ήταν οδηγία. Εδώ γίνεται και φοβερό παιχνίδι στη σκακέρα των δύο πάγκων πλέον. Ντάνστον δεν πρόλαβε να διώξει την μπάλα τα χέρια του, πρόλαβε όμως η Μπάγκερ να του κάνει το φάουλ. 102-102 μέσα σε πανδαιμόνιο. Ντάνστον εύστοχος στην πρώτη βολή. 8,3 δευτερόλεπτα, 102-103. Για να δούμε τι άλλο μας επιφυλάσσει αυτό το πολύ μεγάλο μάτς. Η στατιστική γράφει 8,7 δευτερόλεπτα, ο ηλεκτρονικός πίνακας 8,3 λεπτομέρεια. Απλώς την αναφέρουμε. Ντάνστον έξω, η δεύτερη βολή, επιθετικό rebound από τον Περπέρογλου και κερδισμένο φάουλ. Λέγαμε νωρίτερα για μια αντίστοιχη φάση με τον Περπέρογλου και τον Σπανούλη ότι ίσως εκεί να κρινόταν το μάτς. Μετά το σούτ εκτός ισορροπίας του Σπανούλη για το 97-102 δεν κρίθηκε εκεί, ίσως κρυθεί εδώ με το κερδισμένο φάουλ μετά το καθοριστικό επιθετικό rebound του Περπέρογλου. Ήταν υπερπολίτιμο σίγουρα, για να δούμε αν θα αποδειχθεί και καθοριστικό για την τελική έκβαση της αναμέτρησης. Περπέρογλου με τους 24 πόντους στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Ολυμπιακός προηγείται με έναν. Ακριβώς 7 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε. Περπέρογλου μέσα η πρώτη. 102-104. Ο Περπέρογλου στους 25 πόντους.
Και τώρα στους 26 κάνει το καλύτερο παιχνίδι του, πανηγυρίζει σφίγγοντας τις γροθιές του και πηγαίνοντας στον πάγκο από τότε που φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού. 102-105. Ο Ολυμπιακός είναι στο σύν 3, έχει τώρα μαξιλαράκι ασφαλείας, μπορεί να κάνει ένα φάουλ μετά την επαναφορά. Να δούμε αν θα κάνουν το φάουλ. 102-105, ο Σλούκας πάει για το κλέψιμο και κάνει φάουλ τελικά. Διαμαρτυρήθηκε ο πάγκος του Ολυμπιακού ότι δεν έγινε καν φάουλ. Εδώ ο Μάρκο Πέσιτς, ο γιος του Σβέτλα Πέσιτς. Η αγωνία στο κατακόρυφο. Το ρολόι δείχνει 2,3 δευτερόλεπτα, 102-105. Ο Ντιλέινι και πάλι στη γραμμή, λογικά θα βάλει τη μία. Αν μπορέσει θα βάλει την πρώτη και θα προσπαθήσει να αστοχήσει στη δεύτερη. Αυτό πήγε και του είπε προφανώς ο Σάβοβιτς λίγο νωρίτερα στο αυτή. 102-105. Μέσα η πρώτη. 103-105 και για να δούμε. Καλό μπλοκάουτ και το rebound ζητάει ο Μπαρτζόκας, πράγματι αστοχή σκόπιμα, Τόμψον στο επιθετικό rebound, σου τριών πόντων είναι άστοχος, ο Σάφαρτζικ αν πρόλαβα να δω καλά, ναι αυτός είναι ο μοιραίος παίκτης για την Μπάγκεν που πήρε επιθετικό rebound και είχε τρίποντο για να πάρει την νίκη. Ο Ολυμπιακός όμως είναι ο μεγάλος νικητής. Η απογοήτευση ζωγραφισμένη στα πρόσωπα των γηπεδούχων. Ο Ολυμπιακός θα αποθράσει και από το Audi Dome σε ένα πραγματικό θρίλερ, σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε θρίλερ στο φινάλε. 103-105 με άστοχο τρίποντο της Μπάγκερ στην εκνοή. Ένα πολύ μεγάλο μάτς. Ο Ολυμπιακός πετυχαίνει και απόψε κάτι πολύ δυνατό που θα μείνει ασφαλώς και θα έχουμε να θυμόμαστε πολλά πράγματα από την απόψινή αναμέτρηση για τους πρωταθλητές Ευρώπης που ήρθαν με πολλά προβλήματα αλλά άντεξαν και πήραν την νίκη παρά την μεγάλη αντεπίθεση της Μπάγκεν στα τελευταία λεπτά και τώρα ανταποδίδουν το χειροκρότημα στους φίλους του Ολυμπιακού που είναι στις κερκίδες του Audi Dome. Οι πρωταθλητές Ευρώπης κερδίζουν για μια ακόμη φορά δεύτερη σε αυτή τη φάση της Ευρωλίγκας στην Μπάγκεν. Είναι η 8η συνεχόμενη νίκη της, η 19η συνολικά από το ξεκίνημα της σεζόν στα επίσημα παιχνίδια, ή μάλλον η 20η, για το 103-105. Εδώ ο Πέσιτς που είδε τον Σάφαρτζικ να δοκιμάζει σουτ τριών πόντων και μάλιστα χωρίς άμυνα στο τέλος, αλλά να αστοχεί. Ασφαλώς και θα είναι ικανοποιημένος από την υπερπροσπάθεια των δικών του παιχτών, αλλά σε καμία περίπτωση η γεύση που του μένει δεν είναι γλυκιά στο τέλος, αφού θα ήθελε και την νίκη της ομάδας του για να ξέρει ότι από απόψε η Μπάγκερ θα είχε κάνει το αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στη φάση των 16. Ο Ολυμπιακός είναι αυτός που νίκησε. 103-105 το τελικό σκορ, επαναλαμβάνουμε, διαφημίσεις και ερχόμαστε πίσω για την αποφώνηση. Εσείς μην φύγετε, ακολουθεί το post-game, ακολουθεί η εκπομπή που είναι αφιερωμένη στο απόψινό παιχνίδι αλλά και στα υπόλοιπα παιχνίδια της Ευρωλίγκας και με ζωντανές συνδέσεις από τον αγωνιστικό χώρο των μεγάλων πρωταγωνιστών της απόψινής αναμέτρησης. Επιστρέφουμε σε λίγο.